γίνεται. Πας από τη μια, πας από τις Μπαρμπάδες, πας από εκεί, πας σε παίρνω τηλέφωνο, έλα εκεί, να κάνω μίτσο νέα, χίλια δύο πράγματα. Δηλαδή η μέρα είναι γεμάτη. Κατάλαβες. Είναι πολύ διαφορετικό το πράγμα και αναλόγως της καταστάσης, πώς θα το καταλάβεις. Με τις δουλειές όχι στα χωράφια να βγαίνουμε στο βουνό, να πηγαίνουμε, κάνουμε τις παρέες μας, τα μαντολινάκια, να πίνουμε, να ψήνουμε. Είναι άλλου είδους κατάσταση. Κατάλαβες, εσείς, πώς το πω, κάποιες καταστάσεις, όπως εσείς μου λέτε από μοναχή σας, ότι με θεωρείτε σοβαρό. Κάποια πράγματα μπορεί να είναι απλά για κάποιους ανθρώπους, για μένα δεν τα μπορώ. Όπως σέβομαι τον καθένα, θέλω και το σεβασμό. Κάποια πράγματα απλά, μικρό για τον άλλο, μπορεί να μου φαίνεται πολύ άσχημο. Και σέβομαι. Τον εγνωρίζω, σέβομαι τέτοιο, το ίδιο θέλω και από αυτό. Γιάννη μου, ναι. Για κοίτα λίγο απέναντι στο μόνιτορ εδώ απέναντι σου. Ναι. Για κοίτα κάτι. Θωρώ. Τι βλέπουμε. Το Μαριό, η μικρή μου τα βιολαντινά και εγώ είμαι από πίσω. Με ποιο παιδί είσαι από τα δύο. Το αουπάνω ρε, το αουπάνω. Το αουπάνω είμαι. Γιατί το λες έτσι δηλαδή, με συγχωρείς, από κάτω επειδή έχει μπούκλα. Όχι, λέω από κάτω είναι η μικρή μου αδερφή, η Μαρία. Το Μαριό είπε. Μα δεν προλαβαίνεις μπρε, λέει ότι λέω, δεν τα προλαβαίνεις. Θέλουμε το χρόνο μας λίγο. Πάρε λίγο δύναμη στη φωνή σου ρε. Κρατικώσεις, δώσε λίγη ένταση στη φωνή. Εσύ δεν κάτι τα λέω. Μερικά ναι, αλλά φώναξε λίγο ρε Γιάννη. Πόσο με να φωνιάξω, πόσο με να φωνιάξω. Αυτό λίγο ρε άντρες είμαστε, φώναξε λίγο, βγάλε λίγο φωνή δυνατή. Ότι είμαστε άντρες. Εννοείται βεβαίως και εννοείται. Πάμε παρακάτω εννοείται. Πάμε, δώστε. Εδώ. Έτσι είμαι στη θιάς με τη Αγγέλα στο σπίτι, αξέχαστα. Και στην ίδια ηλικία. Καμιά πιο κοντινή έχουμε ρε παιδιά, έτσι να δούμε λίγο να δω αν μοιάζει. Έχει. Άμε και έτσι. Έτσι είμαι τώρα από την παρέλα, συφορώ το ζηλεκάκι μου, το ποκαμισάκι μου, είμαι έτοιμος τώρα, έτσι είμαι έτοιμος. Το φαΐ σου το τρώγες. Νοείται. Δεν είμαι και πολύ σίγουρη, πολύ αδύνατο σε βλέπω. Το καλούπι μου είναι έτσι. Α, το καλούπι σου. Για πάμε παρακάτω. Ίδιος είσαι. Όσοι τη θεωρούσαν είναι τη φωτογραφία, έλεγαν ότι ο μεγαλώσεις είναι πολύ μάγκας. Αχ, τη φωτογραφία. Α, σε αυτή τη φωτογραφία στα λέγανε αυτά. Για πάμε παρακάτω. Νηπιαγωγείο τώρα. Πολύ παλιά πράγματα κατάλαβες. Πόσο παλιά, στο 90 τόσο είπαμε είμαστε. Πιο κάτω. Πιο κάτω. Ναι, από το 89 με το 91, 10 χρονών πήγα να νηπιο ακόμη. Ωραία, εσύ νηπιαγωγείο, αφού γεννήθηκες το 89, πρέπει να είσαι με το 95. 94. 93 βάλε. 93, έτσι, 94. Τσα. Τσα. Για εμάς είναι χτες για αυτό. Εδώ, τα πίνετε. Τι πίνετε. Τα τσόζουν. Αυτά τώρα είναι τα γονίδια, κατάλαβες. Από παιδική ηλικία. Είναι το πάλι το Μαριό. Ξέρετε, εγώ είμαστε 4 αδέρφια. Πολύ τεχνική οικογένεια. Ο αδερφός μου Αντώνης, η αδερφή μου Φανουρία και η αδερφή μου Μαρία. Τις αγαπώ όλους εξίσου και δυνατά. Είσαι μικρός οικογένεια. Ο τρίτος είμαι εγώ. Είναι ο Αντώνης, η Φανουρία, εγώ και η Μαρία. Στη σειρά. Η Μαρία τώρα ήθελα εγώ ένα. Μια εβδομάδα να γεννώ ενός χρονού και γεννήθηκε και μας έλεγανε δίδυμος. Πολύ γρήγορα τα έκανε η μαμά σου και ο μπαμπάς σου. Ανάσα δεν πήρανε, βλέπω. Να κάνουμε, κάνουμε. Δεν τα πω, καθαρός αέρας. Ναι, και ο καθαρός αέρας να μην υπάρχει, αυτά είναι. Αυτά είναι, δεν μου λες. Η μαμά σου με τον μπαμπά σου πόσο χρονών είναι σήμερα. Λοιπόν, ο πατέρας μου 55 χρονών. Πόσο χρονών έκανε το πρώτο παιδί, δηλαδή, ο πατέρας σου. Ο αδερφός μου τώρα είναι 30 χρονών. Άρα 25 χρονών. Στην ηλικία σου δηλαδή. Πάνω κάτω. Πάνω κάτω. Πάνω κάτω. Αυτό σου λέω είναι τα γονίδια, κατάλαβες. Τρέχεται. Και ξεκινά, και σκέψω ότι το 89, ο κύριος μου είχε κάνει το σπίτι, είχε επιδραχμίας 4 κοπέλια πολύ τεχνικό γένεια και είμαστε μεγάλους όλους, υγιές τους και με τα γράμματά μας. Εντάξει, δεύτερα μου τα ακολουθήσα μια δουλειά. Εγώ έχω κάνει το γυμνάσιο γιατί δεν τα ήθελα. Ήθελα τη δουλειά. Δηλαδή πήγαινα το γυμνάσιο, οπότε ήθελα πήγαινα. Πάντω στα χέρια σου, εγώ δεν τα βλέπω εσύ ταλαιπωρημένα. Εδώ 4 μήνες που τα πηγαίνω συνέχεια και έκανα. Δεν ήθελα να κάνω, ταλαιπωρημένα. Σαν τη σκιά, πώ γεννήκα. Βλέπω δηλαδή. Μαλακά, ναι, ναι. Κάνουν χέρια φοιτητή που έχουν αυτά τα δαχτυλάκια τα μαλακά, τα χεράκια στα παλάτια. Δεν κάνουν χέρια δουλεμένα. Όταν θα πάω στο χώρο. Μου λε αλήθεια. Έλα μια βόλτα να δει σε μια εβδομάδα πώ θα γίνει. Λε, ε. Ξάνξε, τσε, υπάρχουν σημαδάκια γιατί αυτά δεν φεύγουν. Σημαδάκια έχουν και τα δικά μου χέρια. Αλλά. Από είτε είναι. Εσύ κάνεις μανιτσούρ, εγώ πάω στη δουλειά. Έχει διαφορά. Έχει διαφορά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις.